Μοτιλιάρισμα για γερά νεύρα στη λεωφόρο Πλαστήρα στο Ηράκλειο. Ο οδηγός διπλοπάρκαρε το όχημά του με συνέπεια να δημιουργηθεί ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο, όπως κατέγραψε κάτοικος της περιοχής. Πυροσβεστικό όχημα, αστικό λεωφορείο και αρκετοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν για αρκετή ώρα στο σημείο. Και στη λεωφόρο Πλαστήρα το πρόβλημα είναι έντονο με τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα. Είναι ένα σκέτο μπάχαλο. Έχω μεγαλώσει εξωτερικό και ό,τι βλέπω αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα της προκοπής. Δηλαδή δεν δουλεύει τίποτα. Θα δουλέψει το να βάλουν τα αυτοκίνητα. Δεν σταματάνε στους πεζούς. Να έρθω κοντά να μας σκοτώσουν. Ανθρώπους είναι ανθρώπους καθημερινά με γεννητικά προβλήματα να μην μπορούν να περάσουν τον δρόμο και να φταίει αυτό το πράγμα με τα παρκαρίσματα. Διότι ο Έλληνας έχει αυτό το χούι, δυστυχώς, όπου βρει παρκάρι. Τι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Αφού δεν υπάρχουν να παρκάρουν, τι να κάνω. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν οι άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές τους. Θα έπρεπε να το είχαν ήδη φροντίσει. Οπότε, τι λέτε για αυτές τις εικόνες που είχαμε χθες, που δεν μπορούσε να περάσει ούτε η πυροσβεστική, είχε μπλοκάρει όλος ο δρόμος εδώ. Για ένα διπλοπαρκάρισμα. Και αυτός που διπλοπαρκάρει, κακώς διπλοπαρκάρει και κλείνει την κυκλοφορία. Θα έπρεπε να υπήρχαν περισσότερα πάρκινγκ, μήπως. Οι οδηγοί να προσέχουν. Πέραν τούτου, η δικιά μου γνώμη είναι, επειδή το έχω ζήσει και με ασθενοφόρο, ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος χώρος, ειδικά ή έστω πιο στενό λίγο το πεζοδρόμιο, να υπάρχει δυνατότητα να γίνει και αυτό. Την έκτακτη ανάγκη δηλαδή να καλύψει. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη λεωφόρο Πλαστήρα στη μία το μεσημέρι. Ο οδηγός διπλοπάρκαρε προκειμένου να μεταβεί στο ΚΕΠ. Συνέπεια να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς φορτηγό δεν μπορούσε να διασχίσει το σημείο. Εδώ είναι ένας δρόμος που πραγματικά είναι, ενώ είναι, ξέρετε, παράλληλα στα τείχη, δεν έχει να φύγεις από εκείνη την πλευρά. Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, δυστυχώς. Αφού όλοι οι υπηρεσίες εδώ βρίσκουν τώρα όπως ΚΕΠ, πού να παρκάρουμε, δεν έχουν σκεφτεί να κάνουν κανένα χώρο για πάρκινγκ. Οδηγοί καταδικάζουν αυτές τις εικόνες, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας δημοτικών χώρων στάθμευσης κοντά στο κέντρο.